την ΑΠΟΕΛ. Να δούμε και για τον ΑΠΟΠ την πεντάδα. Είναι ο Άμπραμς, ο Μίλικεν, ο Αρτίνο Βίλιαμς και ο Βότερς και ο Στυλιανού στους πάγκους για να πάρουν τις πρώτες οδηγίες από τους δύο προπονητές. Βλέπετε και τον κόσμο. Μάλιστα έχουν αντιληφθεί ότι τους δείχνει η κάμερα και μας χαιρετάνε, σας χαιρετάνε. Ο κόσμος ο οποίος δεν είναι τόσο πολύ όσο και στην πρεμιέρα, όμως ακόμα είναι νωρίς. Πιστεύω ότι όσο περνάει η ώρα θα έχουμε και περισσότερο. Ενώ είχαμε ακούσει ότι θα παρευρεθούν και περίπου 50 άτομα από πλευράς από ΕΛ. Μέχρι στιγμής είναι γύρω στα 5-6 άτομα αυτοί που έχουν έρθει για να υποστηρίξουν την ομάδα της Λευκωσίας. Οι δύο ομάδες οι οποίες θα μπουν τώρα στο παρκέ για το πρώτο τζάμπολ. Ο ΑΠΟΠ, ο οποίος είχε εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου στο πρώτο παιχνίδι εδώ στην Πάφο. Οι διαιτητές οι οποίοι πάνε να παραλάβουν την μπάλα, εδώ ο κύριος Κουνελές, με την μπάλα που θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας. Κάποια πλάνα ακόμα με τις κερκίδες, ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης. Με το ίδιο όνομα και οι δύο προπονητές σήμερα, ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης για τον ΑΠΟΕΛ, ο κύριος Αντώνης Δημητρίου για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Καθιερωμένες χειραψίες μεταξύ παιχτών και διαιτητών πριν το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης. Εδώ ο κύριος Δημητρίου. Ο κύριος Κουνελές περιμένει να δώσει το πρώτο τζάμπολ, παίρνει το OK από τους συναδέλφους του. Και τώρα ο Φίλτς με τον Αρτίνο ήτανε. Ο Φίλτς βγήκε, παρόλο που βγήκε νικητής στην μπάλα, πήγε στους παίκτες του ΑΠΟΠ που θα έχουν την πρώτη επίθεση στον αγώνα με τον Waters να σουτάρει και να στοχεί. Το rebound από τον Γκάρι. Και ο Μουρ θα κατεβάσει την μπάλα στην πρώτη επίθεση για τον ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, εδώ ο Μουρ βρίσκει το διάδρομο, θα στοχίσει όμως. Ριμπάουτ και ο ΑΠΟΕΛ θέλει να τρέξει με τον Μίλικε. Θα πάει μέχρι τέλους, παραλίγο να βάλει το καλάθι, πάρει όμως το φάουλ. Το φάουλ από τον Ιερονιμίδη. Να με ξανά. Με το σώμα, ο Ιερονιμίδης υποχρεώθηκε σε φάουλ πάνω στον Μίλικεν. Θα βάλει την πρώτη βολή, 1-0, μπροστά ο ΑΠΟΠ. Με την πρώτη εύστοχη βολή του Μίλικεν. Της θα χάσει όμως τη δεύτερη, επιθετικό rebound για τον ΑΠΟΠ. Αμέσως σουτ και τρίποντο από τον Μίλικεν. Εδώ ο Μίλικεν με 4 πόντους σε αυτή τη φάση, την εύστοχη βολή και το εύστοχο τρίποντο, θα γράψει το 4-0 για την ομάδα της ΠΑΦΟΥ που μπαίνει δυνατά. Η μπάλα είναι στη γωνία, σουτ για 3, απαντάει ο Μπέικερ. 4-3, βλέπετε και την πίεση του Γκάρι πάνω στον Άμπραμς. Ο Άμπραμς βρήκε τον τρόπο και απέφυγε τον αντιπαλό του, θέλει να μπει και προς τα μέσα. Βγάζει έξω ξανά στον Waters. Μίλικεν εκ νέου για 3. Άστοχος αυτή τη φορά. Προσπάθεια για επιθετικό rebound χωρίς επιτυχία από τους παίκτες της ΠΑΦΟΥ. Ιερονιμίδης στον ευθυνδιασμό. Θα πάρει φάουλ από τον Στυλιανού. Καταχειροκροτείται ο Ιερονιμίδης από τον πάγκο της ομάδας του. Ο Βίκτορας Ιερονιμίδης. Στυλιανού που έκανε το φάουλ. Ο Ιερονιμίδης με τις δύο βολές. Έχει την ευκαιρία να βάλει τον ΑΠΟΕΛ μπροστά στο σκορ. Αναμονή για τις βολές του Βίκτορα Ιερονιμίδη. Θες θα ευστοχίσει. Μία τελικά, είχε μετρήσει και το καλάθι. 6-4, ο ΑΠΟΕΛ είναι μπροστά. Με το καλάθι και φάουλ του Ιερονιμίδη.
Abrams. Παίρνει την εσωτερική, σηκώνεται εκεί δύσκολα, πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μόρις Abrams. Αυτό το σπάσιμο της μέσης εδώ ξανά σηκώνεται, πετάει την μπάλα ευστοχή και σοφαρίζει 6-6. Ιερονιμίδης περνάει χαμηλά, προσπάθησε να σηκωθεί για να καρφώσει αρχικά ο Φίλτς, αλλά είδε τον Αρτίνο που ερχόταν με φόρα και τον απέφυγε. Τελικά ο Αρτίνο υποχρεώθηκε και του έκανε φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Αρτίνο, ο Φίλτς το νέο, το τελευταίο απόκτημα του ΑΠΟΕΛ στην μεταγραφική περίοδο, καθώς ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε με τον Νταμόντρε Χάρις, ο Φίλτς εδώ που ευσόχησε πολύ πολύ, ξεκίνησε με τον Νταμόντρε Χάρις λοιπόν. Ο Χάρις έπαιξε ένα παιχνίδι επίσημο στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στον Απόλλωνα. Στη συνέχεια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και αποχώρησε από την ομάδα της Λευκωσίας. Αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Τζον Φίλτς. Εδώ ο Abrams με την μπάλα πετάξει απέναντι στον Στυλιανού. Αυτός χαμηλά, Waters θέλει να ποστάρει, σηκώνεται τώρα και θα ευστοχίσει. Δυνατός παίχτης, power forward του ΑΠΟΠ, πολύ δύναμη, βλέπετε τα χέρια του είναι τεράστια. Εδώ ο Μουρ περνάει χαμηλά, ωραία συνδυάζονται οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ και ο Φίλτς καρφώνει την μπάλα. Πολύ όμορφη η προσπάθεια εδώ. Εδώ ξανά βλέπετε πολύ όμορφα η assist. Και το κλέψιμο στην εξέλιξη του παιχνιδιού μας. Έκλεψε ο Μουρ και θα βάλει ακόμα ένα καλάθι κάνοντας το 8-11. Το Μουρ που βάζει το πρώτο του καλάθι. Υπάρχει φάουλ επιθετικό από τον Waters. Επιθετικό φάουλ λοιπόν από τον Waters. Ο ΑΠΟΕΛ που παρά το καλό ξεκίνημα του ΑΠΟΠ σταδιακά είναι αυτός που έχει πάρει τα ηνία του παιχνιδιού. Καλή προσπάθεια από τον Μπέικερ, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, ζητά φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σύμφωνα με τους διαιτητές. Καταφέρει να κλέψει ο Abrams, όμως ο Ιερονιμίδης θα διορθώσει. Βρίσκει και το διάδρομο, δεν μπορεί να καρφώσει. Εδώ καλή φάση από τον Βίκτορα Ιερονιμίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε όμως να τελειώσει. Και ευκαιρία τώρα για τον ΑΠΟΠ με τον Αρτίνο να στοχεί. Λίγο άναρχο το παιχνίδι σε αυτά τα λεπτά. Ο Φίλτς εδώ αντιαθλητικό φάουλ θα κερδίσει από τον Στυλιανού. Στυλιανού που έβαλε το χέρι του εκεί να σταματήσει την προσπάθεια του Φίλτς. Άφησε εδώ. Ο Γιώργος Στυλιανού, ο οποίος έχει έρθει από την ΑΕΚ Λάρνακας στον ΑΠΟΠ για να προσφέρει στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Πάμε στις βολές του Φίλτς. Εύστοχη η πρώτη, 8-12. Ο ΑΠΟΕΛ με τον Φίλτς να φτάνει τους 4 πόντους. Ένα καλάθι και 2 βολές για τον Αμερικανό. Θα βάλει και τη δεύτερη. 8-13 και η μπάλα είναι ξανά για τον ΑΠΟΕΛ λόγω του αντιαθλητικού που σφυρίχθηκε προηγουμένως. Η Ιερονιμίδης θα πάει στην επαναφορά. Ενώ τώρα γίνεται η εμφάνιση των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ που σας προαναφέραμε και ακριβώς πάνω από τον Ιερονιμίδη σιγά σιγά παίρνουν τις θέσεις τους. Σουτ από τον Μπέικερ για τρεις μέσα. Ο Μπέικερ δεύτερο τρίποδο στο παιχνίδι. 8-16 σε double score ο ΑΠΟΕΛ. Abrams είναι εκεί με τον Γκάρι, θα πετάξει έξω, προσπίσει ωραία και εκείνη το τελείωμα δεν ήταν καλό από τον Μίλικεν. Ο Ιερονιμίδης βλέπει τις επιλογές του, θα προτιμήσει τελικά να δώσει τον Μουρ, αυτός πετάει την μπάλα μέσα στο Φίλτς, ξανά έξω Μπέικερ, ο Ιερονιμίδης χάνει από τον Μίλικεν, ο πετάχτηκε μπροστά του και έκλεψε. Στυλιανού για τρεις, μέσα, τρίποντο από τον Γιώργο Στυλιανού.
ο οποίος κάνει το 11-16. Πρώτη πόντι για τον Στυλιανού. Έχει καλό σουτ. Θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Ο Μπέικερ, το rebound για τους παίκτες του ΑΠΟΠ. Ο Άμπραμς για τρεις. Νέο τρίποντο από τον Μίλικεν, ο οποίος θα μειώσει στο καλάθι. 14-16. Ο Μίλικεν που φτάνει τους 7 πόντους από τους 14, τους μισούς πόντους της ομάδας του. Και τώρα ο Μπέικερ, εδώ πολύ ωραία στον Γκάρι, ο οποίος πέρασε αλλαγή. Γκάρι, ο οποίος πήρε φάουλ, θα πάει σε βολές, θα περάσει αλλαγή, διορθώνω αυτό που έλεγα, που ήθελα να πω προηγουμένως, θα περάσει αλλαγή στη θέση του, θα μπει ο Φλέμινγκ. Τελικά αλλάζει απόφαση ο κύριος Κωνσταντινίδης, θα αποσύρει τον Μπέικερ. Ο Μπέικερ, ο οποίος φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, το αριστερό του, χαμηλά. Και δέχεται τις πρώτες βοήθειες τώρα από το ιατρικό επιτελείο. Εμείς θα επιστρέψουμε στο παιχνίδι μας, τον Γκάρι, ο οποίος θα αυστοχίσει στην πρώτη βολή. Θα παραμείνει το 14-16. Ο Γκάρι που είναι άποντος μέχρι στιγμής, αλλά έχει μαζέψει 3 rebound. Ο βραχής όμως παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Θα συνεχίσει και στη δεύτερη βολή. Το rebound από τον Waters και ο Abrams θέλει να τρέξει. Είναι παίκτης που του αρέσει και στα τρεξίματα. Waters, πολύ όμορφη προσπάθεια. Άφησε την μπάλα στο αντίπαλο καλάδι και θα ισοφαρίσει. 16-16. Τέταρτος πόντος για τον Waters. Γκάρι. Πασάρι χαμηλά στον Φίλτς, ο οποίος ποστάρει τον Waters. Προτιμήσει να βγάλει έξω στον Γκάρι που σουτάρει για 3. 16-19. Τρίποντο από τον Γκάρι. Δεν τα κατάφερε να σκοράρει πριν με τις δύο βολές. Τα κατάφερε με αυτό το τρίποντο. Ωραία προσπάθεια. Το σουτ πολύ δύσκολο του Άμπραμς εκτός ισορροπίας. Το βλέπετε και πώς πανηγυρίζει αυτό το καλάθι που έβαλε. 18-19, ο Άμπραμς ήταν τους 4 πόντους. Αυτό που μας δίνει τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης είναι ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πάντως. Ανοιχτό, με ωραίες επιλογές και από τους παίκτες και των δύο ομάδων. Εδώ ο Φίλτς καμηλά, δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει όμως ο φάουλ. Ο Φίλτς που έχει 5 πόντους, θα έχει 2 βολές. Το φάουλ έγινε από τον Δημητρίου. Χαρά από Δημητρίου που πέρασε νωρίτερα αλλαγή στη θέση του Στυλιανού. Τώρα θα περάσει ο Βασίλης ο Κούνας. Εδώ βλέπετε και τους φίλους του ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της ομάδας της Λευκωσίας στο παρκέ, στη θέση του Γερονιμίδη. Πάμε στις βολές του Φίλτς. Θα τη χάσει την πρώτη. Θα παραμείνει στους 5 πόντους. Θα χάσει και τη δεύτερη. Έχει 3 στις 6 στην αναμέτρηση. Και τώρα να δούμε τον Άμπραμς. Θα δώσει στον Δημητρίου και τώρα την μπάλα την έχει ο Waters μακριά από το χώρο δράσης του. Ο Άμπραμς κάνει κάποια βήματα για να σουτάρει. Τελικά ο Άμπραμς σουτάρει επειδή ο χρόνος τελείωνε. Το rebound από τον Fields. Ο ΑΠΟΠ έχασε την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Εδώ ο Φίλτς πολύ ωραία συνεργάστηκε με τον Μουρ. 18-21. Βλέπετε εδώ ξανά πολύ ωραία συνεργασία των δύο παιχτών του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε time out, πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε επιστρέψει στο γήπεδο, την
δισέσωτα αίθουσα της Αφροδίτης εδώ στην Πάφο. Βλέπετε τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης να τα λένε μεταξύ τους και ο κόσμος που βρίσκεται στην κερκίδα για να χειροκροτήσει την ομάδα της Πάφου. Αρκετός και σήμερα εδώ ο κύριος Λούις Δημητρίου. Βασίλης Ζωκούνας. Όλα εντάξει για να συνεχιστεί το παιχνίδι μετά το time out. Ο Δημητρίου έρχεται για να επαναφέρει 4 λεπτά και ένα δευτερόλεπτο για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο κύριος Αντώνης Κωνσταντινίδης. Η ομάδα του προηγείται με 3 πόντους. Μπάλα πέρασε. Ο Μίλικιν θα προσπαθήσει να τελειώσει η φάση. Έχασε από τον Φίλτς. Ο Μουρ αλλάζει εκεί την μπάλα με τον Φλέμινγκ. Ο Μουρ ξανά. Φλέμινγκ θέλει να βρει. Υπάρχουν βήματα από τον Φλέμινγκ. Σπυρίζει ο κύριος Χρήστου. Ο Φλέμινγκ που έκανε το λάθος στην προηγούμενη φάση. Παραμένει το 18-21. 3-42 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ ο κύριος Κωνσταντινίδης και ο κύριος Δημητρίου. Άμπραμς. Χαμηλά η μπάλα. Ποστάρει εκεί ο Αρτίνο. Θα βάλει το καλάθι. 20-21. Δεν άρεσε η άμυνα που έπαιξε εκεί ο Φίλτς πάνω στον Αρτίνο και αμέσως σηκώνει τον Κασκίρι. Εδώ ο Φίλτς όμως κάνει το highlight της βραδιάς. Αυτό το απίστευτο δυνατό κάρφωμα που έκανε στο αντίπαλο καλάθι. Βλέπουμε ξανά τη δύναμη που καρφώνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. 20-23 ο Αποέλ είναι μπροστά. Ο Τόλης Κασκίρης κάθεται στη γραμματεία για να περάσει αλλαγή με την πρώτη διακοπή. Σουτ ξαφνικό από τον Άμπραμς χωρίς όμως επιτυχία. Φεύγει αμέσως ο Μουρ στην ευνηδιασμό. Τα σκοράρει. 25-20 ο Αποέλ. Ανοίγει μια διαφορά 5 πόντων. Αυτό το 4-0 σερί που έκανε Δημητρίου. Άφησε την μπάλα στον Άμπραμς. Αυτός τον Μίλικεν. Μίλικεν βρίσκει ένα διάδρομο. Τελικά θα προτιμήσει να δώσει τον Αρτίνο. Αυτός θα μπει μέσα. Ο Αρτίνο αφήνει την μπάλα αστοχή όμως. Η μπάλα δεν το έκανε το γατήριο. Ο Φίλτς μάζεψε το rebound. Ο Αρτίνο που παρά το ύψος του έχει κινήσεις εκτός του ζωγραφιστού. Ενώ ακόμα ένα highlight από τον Φίλτς, ο οποίος όποτε βρει την ευκαιρία καρφώνει την μπάλα στο καλάθι της ομάδας Πάφου. Αποσύρει την αλλαγή ο κύριος Κωνσταντινίδης. Φώναξε τον Κασκίρι να περάσει ξανά στον πάγκο, αλλά θα τον αλλάξει τώρα. Τώρα ο Κασκίρις λοιπόν και βλέπετε τον κύριο Κωνσταντινίδη να τα λέει με τον Φίλτς. Κυρίως τα αμυντικά καθήκοντα είναι το παράπονο του προπονητή του Αποέλ για τον παίχτη του. Επιθετικά δεν πρέπει να έχει κανένα παράπονο. Έγινε το λάθος από τους παίκτες του ΑΠΟΠ. Κούνας βρίσκει το διάδρομο. Δίνει ωραία στον Κασκίρι, ο οποίος αφήνει την μπάλα στο γυαλί και στη συνέχεια στο καλάθι. 20-29 ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος χτίζει ένα σερί και μία διαφορά η οποία φτάνει τους 9 πόντους. Υπάρχει φάουλ στην άμυνα που έπαιξε ο ΑΠΟΕΛ τώρα. Ήταν μόλις το τρίτο ομαδικό. Ενώ θα έχουμε και αλλαγή με τον Πιλαβά. ...20-29 το σκορ. Εδώ βλέπετε τον Σταύρου. Ο οποίος αγωνίζεται με τον αριθμό 9, ενώ μας τον έχουν δώσει με τον αριθμό 10. Εδώ υπάρχει φάουλ. Για δύο βολές, καλά δίγε φάουλ. Από τον Δημητρίου, τον άθατο Δημητρίου. Εδώ ξανά ο Μίλικεν. Ο Μίλικεν ήταν τελικά. Ο Δημητρίου το πανηγύρισε. Ο Μίλικεν λοιπόν έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ 22-29 και μία συμπληρωματική βολή
Η γραμματεία προσθέτει πόντους στον Αποέλ πάνω στο ταμπλό. Δεν το βλέπετε εσείς. Έχει γίνει το σκορ 22-38 σύμφωνα με την γραμματεία. Αλλά το σωστό είναι το 22-29 που βλέπετε και εσείς στο κάτω μέρος της οθόνης σας. 1 και 32 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ο Κούνας στον Πιλαβά, Πιλαβάς για 2, ξεμακάρισος, δεν θα χάσει την ευκαιρία να βάλει το πρώτο του καλάθι. 22-31. Σταύρου με τον Πιλαβά. Δημητρίου, σουτάρια 3. Μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Rebound από τον Φλέμινγκ. Ο οποίος έριξε τον Πιλαβά κάτω. Ο Πιλαβάς έπιασε προς ημίν την μέση του και ανησύγησε τον πάγκο του Αποέλ. Όμως σηκώθηκε, ξανακρατάει τώρα. Ελπίζω να μην έχει κάτι ο παίκτης του Αποέλ. Εδώ λάθος από τον Μπέικερ, ο οποίος πάτησε την τελική γραμμή. Ο Μπέικερ τα ακούει από τον προπονητή του. Νέα αλλαγή για τον Απόπ, με τον Σταύρου να επιστρέφει στον πάγκο και τον Άμπραμς στο παρκέ. Εδώ ο Σταύρου εξηγεί κάτι εκεί ο προπονητής του, ο κύριος Δημητρίου, ο Αντώνης Δημητρίου. Άμπραμς, εδώ ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να είναι μπροστά με 9 πόντους, αλλά δεν είναι και τόσο ήσυχος με την εμφάνιση που κάνει η ομάδα του. Αρκετά τα λάθη στην άμυνα κυρίως, και αυτό είναι που θέλει να διορθώσει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Εδώ βλέπουμε μια καλή προσπάθεια από τον Πολεμίτη, ο οποίος όμως κόπηκε. Ο Αποέλ με τον Κούνα. Ο Μπέικερ σταμάτησε πριν τον Πολεμίτη. Φλέμινγκ για 3. Άστοχα. Rebound από τον Άμπραμς. Προσποιείται ότι θα δώσει μια μακρινή πάσα για να αποφύγει τον Πιλαβά. Τον αποφύγει τώρα. Θα του κάνει φάουλ στη συνέχεια ο Πιλαβάς. Βέβαια εδώ τον Αντρέα τον Πιλαβά. Ο οποίος το παραδέχτηκε ότι έκανε αυτό το φάουλ. Έχουμε πρόβλημα με τον φωτεινό πίνακα του παιχνιδιού. Δείχνει 22-34. Είναι 22-31 το σκορ. Δεν ξέρω και με τα φάουλ αν υπάρχει κάποιο λάθος. Δεν υπάρχει. Τώρα θα γίνει οι δύο βολές, χωρίς να διορθωθεί όμως το σκορ. Δύο βολές από τον Άμπραμς. Τώρα πάει ξανά στην γραμματεία ο κύριος Κούνελες για να διορθωθεί αυτό το λάθος που υπάρχει στην φωτεινή, στο φωτεινό πινάκι. Πρέπει να έχουν από 5 φάουλ οι δύο ομάδες. Αυτό μας βοηθάει και η στατιστική υπηρεσία, βλέποντας ότι όντως έτσι είναι. Διορθώθηκε και το σκορ, άρα συνεχίζουμε κανονικά με τον Άμπραμς να ευσοχεί στην πρώτη βολή και να κερδίζει τα χειροκροτήματα του κόσμου της Πάφου. 23-31 με τον Άμπραμς να φτάνει τους 5 πόντους. 6 τώρα, 24-31. Ο Κούνας κατεβάζει την μπάλα. Σταματάει και σουτάρει για 3. Αστοχή. Rebound από τον Άμπραμς. Λαβάς βρέθηκε ξανά στο παρκέ. Τέλος χρόνου, τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με το σκορ να παραμένει 24-31. Τον Αποέλ να δείχνει καλύτερος όσον αφορά το επιθετικό του κομμάτι. Ο Απόβ προσπαθεί να χτυπήσει τις αδυναμίες του Αποέλ στην άμυνα. Αυτά για πρώτο δεκάλεπτο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο δεκάλεπτο. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα.
Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Έχουμε επιστρέψει στην εκκλησία του Αφροδίτη εδώ στην Πάφο από ΕΛ. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο προηγείται με 31-24. Χάρης κυρίως εδώ στον κύριο εδώ που βλέπετε τον Φίλτς, τον Μπέιλι Φίλτς, ο οποίος είναι τρομερός κατά από το καλάδια στην επίδεση κυρίως του από ΕΛ. Ο Φίλτς, ο οποίος σε κάθε φάση, εδώ βλέπετε ξανά, σε κάθε φάση που βρισκόταν έβρισκε ευκαιρία να προσφέρει ένα κάρφωμα, το έκανε. Με το τρίποδο του Πιλαβά. 24-31 λοιπόν μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το δεύτερο δεκάλεπτο και πώς θα μπορέσει ο Απόπ να κρατηθεί στο παιχνίδι. Ο Απόπ έχει για ακόμα ένα παιχνίδι στην έδρα του εντυπωσιακή παρουσία από τον κόσμο. Ο Κούνας στον Μπέικερ, ο Φίλτς τελικά, ο οποίος θα σκοράρει. Ο Φίλτς, ο οποίος φτάνει τους 13 πόντους με αυτό το καλάθι. 24-33. Ο Αποέλ ανοίγει μια φορά ξανά 9 πόντων. Εδώ έξυπνα χαμηλά στον Άμπραμς, ο οποίος τρύπωσε εκεί στην άμυνα του Αποέλ και άφησε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. 26-33. Ο Άμπραμς που φτάνει τους 8 πόντους. Κούνας. Και 10 δευτερόλεπτα η ομάδα του Αποέλ. Ο Κούνας κάνει το drive του, θα φτάσει μέχρι το καλάθι. 26-35. Πρώτο καλάθι για τον Βασίλη Ντογκούνα, ο οποίος έχει προλάβει και έχει μοιράσει 4 assist σε αυτά τα περίπου 4 λεπτά που έχει αγωνιστεί στην αναμέτρηση. Άμπραμς θα βγάλει έξω, σουτ για 3, άστοχο. Επιθετικό rebound όμως, ο Waters με δεύτερη προσπάθεια θα στοχίσει ξανά. Ο Fields παίρνει το rebound. Την άστοχη προηγούμενη προσπάθεια για 3 είχε κάνει ο Πολεμίτης από πλευράς Απόπ. Κούνας δείχνει το σύστημα που θέλει να ακολουθήσει η ομάδα του. Θα παίξει με τον Fields, ο οποίος του γλιστράει μπάλα. Με δυσκολία θα προσπαθήσει να την κρατήσει. Τζάμπολ δείχνει εκεί ο κύριος Χατζηστάθης. Το βελάκι δείχνει Απόπ. Έτσι η ομάδα της Πάφου θα επαναφέρει. Μίλικεν. Περνάει, προσπαθεί να περάσει τον Γκάρι. Άμπραμς. Ξανά στον Μίλικεν. Αυτό στη γωνία κλείνεται. Ωραία, εδώ παίζει ο Άμπραμς. Πολύ όμορφα παίξαν οι παίκτες του Απόπ. Συνδυάστηκαν ο Άμπραμς με τον Αρτίνο και τον Waters. Ο τελικός αποδέκτης ήταν ο τελευταίος. Ο οποίος πάτησε γερά και έκανε το 28-35. Έκτος πόντος του Άντων Waters. Κούνας. Ο Μπέικερ, η μπάλα φτάνει στη γωνία. Ο Γκάρι για 3 αστοχή. Προσπαθεί ο Πιλαβάς που βρίσκεται για ακόμα μια φορά στο παρκέ να πάρει ένα επιθετικό rebound. Waters προσποιείται. Θα ρίξει τον Πιλαβά χωρίς επιθετικό φάουλ, λέει ο κ. Κουνελές εκεί. Για 3 ο Αρτίνο, άστοχα, rebound από τον Κούνα. Παραμένει το 28-35. Είναι επιμέρους σκορ 4-4 σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Άστοχος ήταν και ο Μπέικερ από για σούτ για 3. Άμπραμς. Ο Waters. Ποστάρει ο Waters, υπάρχει φάουλ από τον Fields. Διπλή αλλαγή για τον κύριο Κωνσταντινίδη από πλευράς από ΕΛ. Ο Φλέμινγκ και ο Μουρ στη θέση των Φίλτς και Πιλαβά. Πιο χαμηλό σχήμα επιλέγει εδώ ο κύριος Κωνσταντινίδης, χωρίς σέντρ στην ουσία. Να δούμε ποιος θα αναλάβει αυτή τη θέση. Μάλλον ο Μπέικερ είναι αυτός. Όχι, ο Φλέμινγκ είναι, ο οποίος έχει πάει και πάνω στον Αρτίνο. Το σουτ άστοχο από τον Μίλικεν. Κούνας ηρεμεί το παιχνίδι του Αποέλ.
Μουρ περιμένει τα screen. Μπέικερ χαμηλά, αλλάζει με τον Μουρ. Γρήγορα στη γωνία, σουτ για τρεις από τον Γκάρι, άστοχο. Ο Φλέμινγκ ήταν σε καλύτερα για το θετικό rebound, όμως ήταν σε λάθος βηματισμό. Έτσι ο Απόπ θα χάσει την ευκαιρία με τον Άμπραμς, θα κάνει λάθος πάσα. Και ενώ υπάρχει συνέχεια αντιαθλητικό φάουλ από τον Πολεμίτη πάνω στον Κούνα. Βλέπετε ξανά, σταματάει ο Πολεμίτης τον Κούνα και χρεώνεται με αντιαθλητικό φάουλ. Απαγορεύεται πλέον αυτό από τους παίκτες στην καλαθόσφαιρα να σταματάνε τους ευθυμιασμούς με τόσο προφανή φάουλ και έχουν την ευκαιρία οι διαιτητές να σφυρίζουν αντιαθλητικά όποια τέτοια προσπάθεια γίνεται. 28-35 το σκορ. Ο κύριος Κουνελές σπρώχνει τους παίκτες να πάνε σε ένα time out που θα δώσει ο ίδιος, καθώς υπάρχει νέο πρόβλημα με τον φωτεινό πίνακα του αγώνα. 34-35 έγραφε πριν διορθωθεί τώρα σε 28-35. Ο Αμπόε λοιπόν, ο οποίος κατορθώνει και κρατάει αυτό το μικρό προβάδισμα με το δεύτερο δεκάλεπτο να μην είναι τόσο παραγωγικό και για τις δύο ομάδες όσο ήταν το πρώτο. 4-4 είναι το επιμέρο σκορ. Από 4 πόντους μόλις έχουν πετύχει δύο ομάδες σε αυτά τα 3,5 λεπτά που έχουμε διανύσει. Ο κύριος Κουνελές πάει στην στατιστική υπηρεσία, προσπαθεί να συντονίσει η στατιστική υπηρεσία με τη γραμματεία να μην γίνονται τέτοια λάθη και έχουμε συνεχόμενες διακοπές στο παιχνίδι χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Ο κ. Κουνελές φωνάζει τις δύο ομάδες να επιστρέψουν στο παρκέ. Ακούγεται το σφύριγμά του. Σφύριξε και για δεύτερη φορά. Τώρα ξεκινάνε οι παίκτες από ΕΛ πρώτοι και επιστρέφουν. Το βλέπετε ξανά εικόνες από τον κόσμο. Εδώ ένα γενικό πλάνο από τον κόσμο που υπάρχει σήμερα από τη μία κερκίδα. Αυτή που βρίσκεται πίσω από τους πάγκους, εκεί που είναι οι φίλοι του ΑΠΟΠ. Πάμε για τις βολές του Κούνα, ο οποίος ευστοχεί. 28-36 και ακόμα μία για τον Κούνα που έχει 3 πόντους. 4 τώρα. 28-37 και η κατοχή είναι για την ομάδα της Λευκωσίας που έχει την ευκαιρία να στείλει διαφορά πάνω από τις 10 πόντους για πρώτη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Μουρ. Σουτάρει ο Γκάρι και ευστοχή για 3. 28-40 στο συν 12 ο Αποέλ. Τον Γκάρι να φτάνει τους 6 πόντους. Waters σουτάρει για 2, αστοχή. Ο Κούνας στο rebound. Ωραία στον ευθυνιασμό. Αφήνει ο Γκάρι την μπάλα, ο οποίος πετυχαίνει 5 γρήγορους πόντους για την ομάδα του. 28-42. Ο Αποέλ που ανοίγει τη διαφορά με τα λεβόμενες τις γρήγορες και λαθασμένες επιλογές που κάνει ο Απόπ στην επίδεση. Εδώ ακόμα ένας ευθυνιασμός, όμως θα σταματήσει. Τελικά έχει ακουμπήσει στο ταμπλό πρώτα η μπάλα. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηστάθη θα μετρήσει το καλάθι. Το βλέπετε ξανά. Δεν το προλαβεί η κάμερά μας στην φάση. 28-44. Ο Αποέλ που συνεχίζει ένα σερί Άμπραμ στην επαναφορά. Πιέζει εκεί ο Μουρ. Ο Αλτίνο έδωσε ένα screen. Ο Μουρ. Ο Μίλικεν. Θέλει να περάσει. Σπρώχνει λίγο και ο Φλέμινγκ. Ο Μίλικεν πάει μέχρι το καλάθι να το βάλει. Θα πάρει και το φάουλ. Ο Μίλικεν εδώ με το πείσμα του. Μπήκε μέχρι το ζωγραφιστό, σηκώθηκε, πήρε το φάουλ, έβαλε και το καλάθι. 30-44, εδώ ξανά η φάση.
από ένα ομαδικό φάουλ οι δύο ομάδες. Εύστοχος και στη βολή ο Μίλικεν. Διορθώνω δύο ομαδικά για τον Αποέλ, ήταν δεύτερο ομαδικό αυτό για τον Αποέλ. Ένα έχει ο Από. 5 και 10 για το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ ωραία αναλλαγή της πορείας από τον Φλέμινγκ. Δεν τον κλείσανε οι παίκτες του Από. 31-46. Διαφορά στο συν 15 για τον Αποέλ. Άμπραμς. Κλείστηκε εκεί. Ψάχνει επιλογές. Ξαματάει τον Στυλιανού ο Φλέμινγκ. Στην προσπάθεια για τρεις. Πολύ καλή φάση εδώ. Πολύ καλή άμυνα από τον Φλέμινγκ που διάβασε την προσπάθεια του Στυλιανού. Σηκώθηκε και τον σταμάτησε εδώ ξανά. Το stop του Φλέμινγκ. Ο Μπέικερ θα περάσει στον πάγκο. Ο Φίλτς επιστρέφει στο παρκέ. Ο Waters θα δώσει στον Μίλικεν. Ο Ιερονιμίδης κλείνει καλά. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Πετάει όπως όπως ο Μίλικεν. Πέταξε όπως όπως την μπάλα. 31-46. Time out για την ομάδα του Αποέλ από τον κύριο Αντώνη Κωνσταντινίδη. Πάμε σε break. Έχουμε επιστρέψει στην εκκλησία του Αφροδίτη. Ο Αποέλ, ο οποίος προηγείται με 15 πόντους, 46-31. Με ένα επιμέρους σκορ 15-7 σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Και ένα σερί 11-0 που έκανε πριν σκοράρει ξανά η ομάδα του ΑΠΟΠ. Ο Αποέλ, ο οποίος έχει κυριαρχήσει πλήρως σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Που από με λαθασμένες επιλογές έχει μείνει πίσω στο σκορ, έχει χάσει την επαφή, έχει χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, μόλις 9 στα 19 σούτ 2 πόντων, εν αντιθέσει με τον Αποέλ που έχει το τρομερό 14 στα 16 στα δίποντα. Θα δούμε τη συνέχεια με τον Μουρ. Μπάλα στον Φλέμινγκ που ποστάρει τον Δημητρίου. Γυρίζει ο Φλέμινγκ, κλείνεται από τον Waters, δεν μπορεί να συγκρατήσει, η μπάλα είναι για τον Αποέλ. Και όσο έχει 7 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του για να ολοκληρώσει αυτή την επίθεση, βέβαια τον Waters που σταμάτησε πριν την προσπάθεια του Αποέλ. Ο Φλέμινγκ σουτάρει αμέσως, αλλά άστοχα, ο Μίλικεν πήρε το rebound, έτρεξε, έκανε φάουλ. Ο Φλέμινγκ πάνω στον Μίλικεν, ζήτησε αντιαθλητικό και ο Δημητρίου. Ο άθος ο Δημητρίου. Κάτι που δεν δόθηκε σε αυτή τη φάση. Και δεν νομίζω να ήταν κιόλας. Ο Φλέμινγκ προσπάθησε να κλέψει την μπάλα. Και όχι να κάνει φάουλ. Βέβαια αυτό είναι πάντα στην κρίση του εκάστοτε διαιτητή. Άμπραμς. Σουτ για τρεις. Αστοχή. Rebound, ο Μίλικεν ήταν αυτός που προσπάθησε να σκοράρει. Κατοχή για τον Αποκ. Διαμαρτύρεται εκεί ο Γκάρι. Ένα 41-46 το σκορ. Επαναφορά Δημητρίου, ποστάρει το Φλέμινγκ. Ψάχνει λύσεις τώρα εκεί, δεν πασάρει σωστά. Κλέβει και τρέχει ο Γκάρι. Βλέπει απέναντι τον Ιερονιμίδη, το προσποιείται. Κρατά τελικά την μπάλα, περιμένει επιλογές. Βλέπει τον Φίλτς, τον οποίο έχουμε αρκετή ώρα να δούμε να σκοράρει. Ο Ιερονιμίδης έχει πατήσει την τελική γραμμή. Λάθος από τους παίκτες του Αποέλ. Παραμένει το 31-46.
σηκώνει τον Μπέικερ ο κύριος Κωνσταντινίδης. Άμπραμς. Τα τραγούδια των φίλων του Αποέλ που βρίσκονται εδώ στο συγκλειστήριο του Αφροδίτη. Άμπραμς περνάει, αστοχή πολύ άσχημα η τελική του προσπάθεια. Ο Μίλικεν όμως είναι εκεί να πάρει το θετικό rebound. Την μπάλα δεν είχε ακουμπήσει στο Στεφάνι στην προηγούμενη προσπάθεια του Άμπραμς. Έτσι ο χρόνος τελείωσε. 31-46 παραμένει. Ο Φλέμινγκ πέρασε στο παρκέ. Στον μπάκο, διορθώνω. Ο Μπέικερ στη θέση του. Σηκώνει και τον Κούνα ο κ. Κωνσταντινίδης. 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Βρίσκει το διάδρομο και αφήνει το μπάλα στο καλάθι. Πολύ όμορφα εδώ ο Μουρ. 31-48. Οι παίκτες του Αποέλ που είναι αρκετά διεισδυτικοί. Κάτι που δεν έχει καταφέρει ακόμα η ομάδα του Απόπη να περιορίσει. Προσπάθεια του Waters για 3 άστοχοι. Ο Μουρ αργά αργά. 2-40 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Αποέλ που προηγείται με 17 πόντους. Ιερονιμίδης. Ο Μπέγκερ προσπαθεί να περάσει από τα σκριν. Ανοίγει δρόμο στον Ιερονιμίδη, ο οποίος αστοχεί. Προσπαθεί ο ίδιος για να πάρει επιθετικό rebound. Έχει σταματήσει την μπάλα με το πόδι. Κατοχή για τον Απόπ. Εδώ ο Βίκτορας Ιερονιμίδης. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα του κυρίου Αντώνη Κωνσταντινίδη. Του δίνει πολύ χρόνο συμμετοχής και ο ίδιος φαίνεται να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά. Ο Σταύρου τα κατεβάσει. Ο Σταύρου θέλει να περάσει τον Μουρ. Δίνει την μπάλα στο Στυλιανού, αυτός βγάζει το πλάι. Προσποίηση τώρα θα σουτάρει για 3. Αστοχή όμως ο Μίλικεν. Ιερονιμίδης, Κούνας. Περνάει χαμηλά τον Φίλτς, αυτός θα ξαναβγάλει έξω στον Μπέικερ. Στυλιανού διαμαρτύρεται με το παιχνίδι του Φίλτς, ο οποίος χρησιμοποιεί αρκετά τον αγώνα του. Και τώρα από τα χέρια του Βασίλη του Κούνα η μπάλα θα περάσει εκτός. Ο Κούνας που διαμαρτύρεται γελάει εδώ με τον κύριο Κουνελέ. Επιστρέφει ο Άμπραμ στο παρκέ και θα βγει ο Μίλικεν. Ενώ αλλαγή και για τον Αποέλ με τον Ιερονιμίδη να πηγαίνει στον πάγκο και να περνάει ο Γκάρι. Σταύρου. Σταύρου κρατάει την μπάλα, περιμένει τις κινήσεις των συμπαιχτών του. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Ο χρόνος περνά. 7 δευτερόλεπτα για τον Απόπ. Ο Δημητρίου από τη γωνία για 3. Εύστοχος. Ο άθρος Δημητρίου θα κάνει το 34-48. Κούνας. Βάλα στη γωνία. Θα απαντήσει ο Μουρ. Όχι. Προσπάθεια για rebound. Θα το πάρει τελικά ο Στυλιανού. Άμπραμ στρέχει. Δημητρίου για 2 αυτή τη φορά. Πολύ κακό σουτ. Και υπάρχει φάουλ από τον Μπέικερ. Πάνω στον Αρτίνο. Εδώ ο Μπέικερ. Ο οποίος είχε ένα πρόβλημα πριν στο πόδι. Και τώρα φαίνεται να το πιάνει ξανά. Το βλέπετε και στο replay μας. Ήταν το τρίτο ομαδικό φάουλ για τον Αποέλ. Δεν έχουμε ακόμα βολές. Η επαναφορά από την baseline. Μπέικερ που πάει στον πάγκο να δεχτεί ξανά πρώτες βοήθειες. Πολύ έξυπνο εδώ. Αρκεί να πάρει το φάουλ. Αυτή τη φορά θα έχει βολές. Πολύ έξυπνο έπαιξαν εδώ οι παίκτες του Απόπ. Και 2 βολές για τον Βίλιαμ Αρτίνο. Ο οποίος θα φτάσει τους 3 πόντους με αυτή την πρώτη εύστοχη βολή.
35-48. Και ακόμα μία. Θα βγάλει, θα διώξει την μπάλα από το καλάθι, αλλά έχει πατήσει την τελική γραμμή. Ο Φίλτς πήδηξε πολύ ωραία, έριξε την μπάλα από το καλάθι, όμως δεν την πρόλαβε στη συνέχεια να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Άμπραμς θα πάει να επαναφέρει με τον Μουρντ να είναι κολλημένος πάνω του. Δημητρίου. Και ο Άμπραμς τώρα κλείνεται. Δημητρίου προσποιείται, τελειώνει ο χρόνος για τον Απόπ. Αρτίνο, η μπάλα δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Rebound από τον Fields. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Fleming στον Γκάρι. Γκάρι βρίσκει διάδρομο, κλείνεται. Fleming θα πάρει αυτό στο διάδρομο τώρα και ανενόχλητος αφού πέρασε τον Δημητρίου. Δεν βγήκε κανένας παίκτης από πάνω του. Ανενόχλητος θα κάνει το 35-50. Ο Γκάρι που φτάνει στις 12. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Fields το σκοράρισμα. Οι δυο τους έχουν σκοράρει τους 25 από τους 50, τους μισούς πόντους από, που έχει πετύχει ο Αποέλ στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ υπάρχει νέα διακοπή. Κάποιο πρόβλημα ξανά με την γραμματεία. Το σκορ είναι 35-50, νέο time-out δίνει ο κύριος Σκουνελές για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με time out που έχει ζητήσει ο διαιτητής για να διορθωθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον πίνακα και πηγαίνει και όλα στον κύριο Δημητρίου για να εξηγήσει για ποιο λόγο δόθηκε αυτό το time out. Έκανε το ίδιο και νωρίτερα με τον κύριο Κωνσταντινίδη ο κύριος Σκουνελές. Βλέπετε εσείς κάποιες από τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού, τον Γκάρι, ο Μίλικεν, Φλέμινγκ, ωραία αλλαγή κατεύθυνσης που είχε κάνει νωρίτερα, ο Μουρ που δεν δίστασε μπροστά στον Waters, Δημητρίου από τη γωνία το τρίποντο που πέτυχε, εδώ ξανά ο Φλέμινγκ που έμεινε ελεύθερος. Και σκόραρε. Οι παίκτες του Αποέλ έχουν επιστρέψει στο παρκέ για τα τελευταία 8 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα του δευτέρου δεκαλέπτου. Θα βλέπετε κι άλλες από τις πολύ ωραίες παρουσίες που έχει σήμερα το γήπεδο της Πάφου. 35-50 ο Αποέλ προηγείται με 15 πόντους και θα προσπαθήσει απόψη την τελευταία φάση που ενδεχομένως να έχει στο δεύτερο δεκάλεπτο να κλείσει τη διαφορά. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Δημητρίου πάει λίγο να χάσει, αλλά κράτησε. Ο Σταύρου προσπάθησε να βρει τον Waters. Ο Κούνας έκλεψε. Ένα δευτερόλεπτο. Θα σταματήσει, θα σουτάρει για τρεις με τη λήξη χωρίς επιτυχία. Αυτό θα είναι το σκορ του ημιχρόνου. 35-50 με τον Αποέλ να είναι καλύτερος στα περισσότερα στατιστικά της αναμέτρησης, να δείχνει πιο έτοιμος για το σημερινό παιχνίδι. Ο Αποέλ, ο οποίος είναι πολύ καλός σε ευστοχία από τα δίποντα, έχει 16-20, ένα τρομερό ποσοστό στα 80%. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Χάστηκε κιόλας. Από ελ λοιπόν έχει κατορθώσει και με την πολύ καλή του άμυνα, καθώς έχει 7 κλεψίματα έναντι μόλις ενός
του ΑΠΟΠ. Έχει υποχρεώσει τον ΑΠΟΠ να κάνει 10 λάθη, 10 εκ των οποίων από αυτά τα 10 έχει πάρει 10 πόντους, δηλαδή από κάθε λάθος που κάνει ο ΑΠΟΠ παίρνει ένα πόντο ο ΑΠΟΕΛ, έτσι, χοντρικά. Έχει πάρει πολλούς πόντους στους ευθυνδιασμούς από αυτά τα λάθη, 13 πόντοι λοιπόν στον ευθυνδιασμό για τον ΑΠΟΕΛ, την ίδια στιγμή που ο ΑΠΟΠ έχει πάρει μόλις 4, και επίσης, κάτι που το περιμέναμε βέβαια, ο ΑΠΟΕΛ έχει πάρει 12 πόντους από τον πάγκο του, έναντι μόλις 3 που έχει πάρει ο ΑΠΟΠ. Πρώτο σκόρερ για τον ΑΠΟΕΛ και για την αναμέτρηση είναι ο Φίλτς με τους 13 που έχει πετύχει. Ακολουθεί ο Γκάρι με 10 τελικά και όχι 12 όπως έγραψε λαθασμένα η στατιστική υπηρεσία νωρίτερα, το διόρθωσε το λάθος, έχει 10 πόντους. Οι 23 λοιπόν από τους 50 πόντους έχουν επιτευχθεί από τους δύο αυτούς παίκτες και ακολουθούν από εκεί πέρα με 6 ο Μουρ, 6 ο Μπέικερ, 4 έχει ο Φλέμινγκ, 4 έχει ο Κούνας, 3 έχει ο Πιλαβάς και από 2 ο Φλέμινγκ και ο Τόλης ο Κασκύρης. Για τους γηπεδούχους, για τον αγώνα. Από εκεί και πέρα ο Άμπραμς έχει 8 πόντους, 6 έχει ο Waters και από 3 έχουν οι Στυλιανού, Δημητρίου και ο Αρτίνο. Εδώ στην κερκίδα βλέπετε και κάποια πλάνα από την κερκίδα. Σηκώνονται κιόλας για να κάνουν κύμα από ό,τι βλέπω, όπως και να έχει. 35-50 λοιπόν το σκορ, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ υπάρχουν και απαντήσεις από την άλλη πλευρά, από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ που ξεκινούν και αυτοί κάποια συνθήματα για να ενισχύσουν την ομάδα. Ο κ. Κουνελές έτοιμος να δώσει την συνέχεια στο παιχνίδι. Θα ξεκινήσει το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. ΑΠΟΠ 35, ΑΠΟΕΛ 50. Να δούμε αν ο ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, θα κρατήσει τη διαφορά και θα πάρει την νίκη εδώ στη Μπάφο, ή αν θα αλλάξει κάτι ο ΑΠΟΠ στην εικόνα του, διορθώσει το επιθετικό του αλλά και το αμυντικό κομμάτι. Εδώ ο Κούνας σηκώνεται πάντως σαν ενόγλυντος και κάνει το 35-52 ο Βασίλης ο Κούνας, ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, που θα φτάσει στους 6 πόντους και στη συνέχεια λάθος από τους παίκτες του ΑΠΟ που δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα συγκεντρωμένοι στην σημερινή αναμέτρηση. Είναι δύσκολη βέβαια, ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ποιοτική ομάδα, μπορεί να δυσκολεύεται να ανταγωνιστεί τον Κεραυνό και την ΑΕΚ φέτος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να χάσει εύκολα από τις υπόλοιπες ομάδες. Το βλέπουμε και σήμερα να είναι συγκεντρωμένο στο παιχνίδι του, συγκεντρωμένο στο στόχο του και να παίρνει διαφορά την οποία θα κρατήσει μέχρι το τέλος, θα φτάσει και σε μια άνετη νίκη εδώ στην Πάφο. Είδαμε ακόμα ένα λάθος για τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, τον Στυλιανού, και ο Κούνας κατεβάζει αργά-αργά, δείχνοντας και το σύστημα που θα ακολουθήσει η ομάδα. Ο Κούνας, ο οποίος θα δούμε το τρίποντο του Φλέμινγκ, εύστοχο. 35-55 ή 54 τελικά για 2. Για 2 το έχουν μετρήσει, νομίζω είναι τρίποντο. Όπως και να έχει, έλεγα για τον Βασίλη τον Κούνα, ο οποίος καλείται σε λίγες μέρες να πάρει μέρος και με την εθνική ομάδα στην προσπάθεια που θα κάνει στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Κάποια προκριματικά που έχει βάλει η FIBA, τα οποία έχουν μεγάλη διάρκεια. Τρίποντο είναι τελικά, όντως 35-55. Μας επιβεβαιώνει η στατιστική υπηρεσία και όχι ο φωτεινός πίνακας του γηπέδου. Ο ΑΠΟΕΛ είναι στο συν 20, έχει και την μπάλα. Εδώ με τον αρχηγό Βασίλη τον Κούνα που δίνει γρήγορα σουτ για 3 από τη γωνία, άστοχο. Πήρε το rebound και τρέχει ο Άμπραμς, θα δώσει στον
Αρτίνο, ο οποίος αστόχησε, όμως επιμονή, θα κρατήσει την μπάλα. Follow. Πολλές προσπάθειες άστοχες, συνεχόμενες άστοχες από τον Από, που δεν μπόρεσε να σκοράρει σε αυτή τη φάση. Η λόβα προς τον Φίλτς, ο οποίος κατόρθωσε και ξεπέρασε το εμπόδιο του αντιπάλου του και σκόραρε. 35-57. Φωνές για πίεση από τον πάγκο του Αποέλ. Ο Waters ξεμακάριστος, θα σουτάρει, θα στοχίσει, πάει να πάρει το παιδικό ριμπάδι χωρίς να τα καταφέρει. Ο Κούνας εκεί πέταξε στον Φίλτς. Εδώ ξανά ο Κούνας, προσποιείται για τρεις, περνάει χαμηλά στον Φίλτς. Μπάλα στη γωνία, για τρεις από τον Φλέμινγκ άστοχο. Ο Άμπραμς μαζεύει το rebound. Παραμένει το 35-57. Με τον Απόπ να μην έχει καταδώσει να σκοράρει ακόμα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Κλείνουμε σχεδόν 3 λεπτά. Άμπραμς προσπαθεί, ο Waters δεν μπόρεσε ούτε σε αυτή την φάση να σκοράρει. Ο Φλέμινγκ μάζεψε στο rebound. Ο Κούνας ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας του. Θα ροκανίσει χρόνο από ελ, είναι λογικό. Έχει τη διαφορά. Δεν θέλει να ρισκάρει, να ανοίξει ρυθμό και να ρισκάρει σε ένα γρήγορο παιχνίδι που θα ευνοήσει τους παίκτες του ΑΠΟΠ. Απ' τη γωνία τρίποντο από τον Γκάρι. 35-60 και αμέσως time out από τον κύριο Δημητρίου, ο οποίος βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να σκοράρει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πράγμα που δυσκολεύει πάρα πολύ την προσπάθειά του. Πάμε σε break. Εδώ στο κλειστό Αφροδίτη. Ο Απόπ λοιπόν μένει πίσω στο σκορ με 35-60. Χάρη σε ένα 10-0 που έχει κάνει η ομάδα της Λευκωσίας. Επιστρέψαμε στην κλειστή αίθουσα Αφροδίτη. Ο Αποέλ, ο οποίος έχει ανοίξει τη διαφορά του χάρη σε αυτό το 10-0 σερί που έχει κάνει σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, σε αυτά τα περίπου 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα που έχουν κυλήσει σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Απόπ, ο οποίος είχε βέβαια τις ευκαιρίες του να σκοράρει, ήταν αρκετά άστοχος και σε αυτή τη φάση. Εδώ βλέπετε τους φίλους του Αποέλ που έχουν ξεκινήσει και τραγουδούν ασταμάτητα. Ήταν ήσυχοι στο πρώτο ημίχρονο, πιο τορυβόδες αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στροφή στο παιχνίδι μας, Κιλιανού στον Άμπραμς. Άμπραμς βρίσκει το διάδρομο, θα βγει πάνω του, θα βγουν δύο παίκτες πάνω του, θα χάσει. Ο Μουρ, Κούνας, προσποιείται για τρεις, ο Στυλιανού μπροστά του. Φίλτς. Φλέμινγκ. Τώρα ο Μουρ θα βρει τον Φλέμινγκ που είναι ξεμακάριστος, θα προσποιείται, σουτάρει για δύο, άστοχα όμως, επιθετικό rebound, όχι. Έκλεψε την μπάλα εκεί ο Άμπραμς από τα χέρια του Φίλτς. Ο άλλος που θα κατεβάσει, θα δώσει στον Waters, αυτός γυρίζει και θα βάλει το πρώτο καλάθι του απόψε, δεύτερο ημίχρονο. 37-60, σταματάει το σερί το 10-0 για τον Αποέλ. Μουρ στον Φλέμινγκ. Ο Κούνας. Στη γωνία ο Φλέμινγκ. Ο Γκάρι. Σουτάρει για τρεις, καθώς τελείωνε ο χρόνος. Ήταν άστοχο το σούτ του. Προσπάθεια και επιθετικό rebound. Ο Φίλτς, ο οποίος αστοχεί. Μπάλα είναι εκτός από τα χέρια του Φλέμινγκ. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και το πρώτο επιθετικό rebound που πήρε ο Αποέλ. Ένα λεπτό για να σας το πληρώσω. Όντως, ήταν το πρώτο επιθετικό rebound του Αποέλ. Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 25 λεπτά για να πάρει το πρώτο επιθετικό rebound.
Βέβαια δεν χρειάστηκε κιόλας, όπως φαίνεται και στο διαφορά. Εδώ ο Άμπραμς πολύ ωραία προσπάθεια και πολύ δύσκολη μπροστά στον Fields. Θα το βάλει το γαλάτι, 39-60. Ο Μουρ. Φλέμινγκ σουτάρει αμέσως για 3 άστοχα. Έχει δύο όμως ότι το σούτ δεν πάει καλά και έχει πάρει την πορεία της μπάλας. Θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Ενώ υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα του Fields, ο οποίος θα περάσει αλλαγή. Λάθος από τον center του ΑΠΟΕΛ. Ο Κασκίρης επιστρέφει στο παρκέ μετά από αρκετή ώρα. Ο Κασκίρης, ο οποίος στα λίγα λεπτά συμμετοχής που έχει, έχει κατορθώσει να βάλει και ένα καλάθι, 1,5 λεπτό, 1 και 36 για την ακρίβεια, έχει αγωνιστεί. Στην αναμέτρηση έχει βάλει και ένα καλάθι. Waters με τον Κασκίρη, θα του κλέψει προς στιγμή ο Κασκίρης. Ο Waters επιμένει, μεγάλη εδώ η προσπάθεια και από τους δύο. Τελικά θα χρεωθεί φάουλ ο Κασκίρης, ο οποίος διαμαρτύρεται στον κύριο Χρήστου. Τρέχει ο κύριος Κούνελες για να τον ηρεμήσει. Το ίδιο κάνει και ο προπονητής του. Βλέπετε εδώ τον κύριο Κωνσταντινίδη. Κάνει νόημα στον Τόλι να ηρεμήσει. Παναφορά τώρα από τον Άμπραμς, ο Waters. Βγαίνει πάνω στον Άμπραμς ο Κασκίρης, ο οποίος είναι συνέχεια θα κάνει φάουλ στον Waters. Ο Waters θα βάλει και το καλάθι. Το πανηγυρίζει εδώ ο Αμερικανός του ΑΠΟΠ. 39-60, εδώ ξανά καλάθι και φάουλ που θα πάρει ο Waters. Θα είναι τους 10 πόντους με αυτό το καλάθι. Γίνεται ο τρίτος παίκτης του ΑΠΟΠ με διψήφιο αριθμό πόντων και έχει και μια συμπληρωματική βολή, η οποία όμως θα είναι άστοχη. Rebound από τον Γκάρι, 41-60. Ο ΑΠΟΠ σιγά σιγά ροκανίζει την διαφορά. Αλλά ακόμα είναι σε ψηλά επίπεδα. Κούνας, Φλέμινγκ για 3. Άστοχος ξανά. Rebound από τον Άμπραμς. Φωνάζει ο Κωνσταντινίδης στον Φλέμινγκ για την επιλογή του. Στυλιανού, περνάει στον Waters. Αυτός είναι κλεισμένος. Τελικά θα ποστάρει, γυρίζει. Καλή προσπάθεια το άστοχη όμως, Κασκίρης μαζεύει το rebound. Κούνας. Ο Φλέμινγκ βάζει στη γωνία στον Γκάρι. Κούνας τώρα. Ο Μουρ. Κούνας για 3. Άστοχο και αυτό και μάλιστα η μπάλα θα περάσει πίσω από το ταμπλό και θα χτυπήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο κ. Κωνσταντινίδης φωνάζει στους παίκτες του καθώς δεν υπάρχει κίνηση. Αν κατόρθωσα να διαβάσω τις κινήσεις του κ. Κωνσταντινίδη, τα νοήματα που κάνει με τα χέρια, θέλει να βλέπει τους παίκτες του πιο κινητικούς και όχι στατικούς στις γωνίες του γηπέδου να περιμένουν κάποια πάσα για να κάνουν κάποιο σουτ. Ο Άτος ο Δημητρίου στη Λιανού ψάχνει τρίποντο. Θα παίξει με τον Άδο, λάθος, ο Μουρ θα κλέψει. Αθλιασμός για τον Αμποέλ. Ο Μουρ, κακό το τελείωμα του. Ο Αρτίνο μάζεψε την μπάλα. Τώρα ο Αμποέλ, ο Απόπ, συγγνώμη, με τον Άμπραμς Δημητρίου. Στον Αρτίνο σπρώχνεται αυτός από τον Κασκίρη, αλλά χωρίς, δεν ήταν κανονικό το εκτόπισμα του Κασκίρη. Με αυτόν τον τρόπο όμως η κατοχή πέρασε στον Αποέλ. Παραμένει το 41-60, 2 και 17 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λάθος πάσα του Φλέμινγκ. Πρέπει να δείτε την αντίδραση του κ. Κωνσταντινίδη από αυτή την λανθασμένη ενέργεια του Φλέμινγκ. Εδώ ο Κασκίρης, ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να μαζέψει αυτή την παλιά. Ο κ. Δημητρίου. Ο Αρτίνο επαναφέρει στον Άμπραμς. Άμπραμς σιγά σιγά. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Αρτίνο χαμηλά, πετάει την μπάλα και σκοράρει. 43-60.
Ο Αρντίνο που δεν έχει προσφέρει ιδιαίτερα στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του σήμερα, είναι μόλις ο πέμπτος του πόντος αυτό το καλάθι, δύσκολο απέναντι στον Κασκίρι. Εδώ υπάρχει φάουλ από τον Άμπραμς πάνω στον Φλέμινγκ. Μόλις πρώτο ομαδικό για τον Απόπ σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ υπάρχει time out για την ομάδα του Αποέλ. 43-60 το σκορ. Πάμε σε break. Επιστρέψαμε στην κλειστή αίθουσα Αφροδίτη. Οι φωνές του κυρίου Ντόνι Κωνσταντινίδη ακούστηκαν σε όλο το γήπεδο σε αυτή την ανάπαυλα, παρά την παρουσία του κόσμου, παρά την τετραγούδια των φίλων του Αποέλ. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι έξαλλος με την παρουσία των παιχτών του σε αυτό το δεύτερο μισό του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουν επιτρέψει στον Αποέλ στον ΑΠΟΠ να μειώσει την διαφορά. Ακόμα βέβαια αυτή είναι μεγάλη, είναι στους 17. Όμως έχει χαθεί το στοιχείο που είχε ο ΑΠΟΕΛ στην έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Βλέπετε κάποια πλάνα ακόμα. Εδώ και ο κύριος Λίνος Γαβρίλ, ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου πλέον, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία από τον Παναγιώτη Γιαναρά. Θα έχει την πολύ δύσκολη προσπάθεια πρόκρισης στο Ευρωμπάσκετ, ένα στόχο που έχει θέσει η Ομοσπονδία. Να επιστρέψουμε όμως στο παιχνίδι μας με τον Τόλι τον Κασκίνη να κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια και να πετυχαίνει το δεύτερο το καλάθι. 43-62, εδώ βλέπουμε ξανά πώς αποφεύγει τον Waters και με το ταμπλό θα σκοράρει. 43-62. Ο Μίλικεν για τρεις μέσα. Δύσκολο σουτ από τον Μίλικεν, ο οποίος έχει σιωπήσει στα τελευταία λεπτά. Νάτος όμως που επανέρχεται, κάνει το 46-62 με αυτό το τρίποντο. Γκάρι στον Μουρ, Φλέμινγκ, Γερονιμίδης βρίσκει το διάδρομο. Θα δώσει στον Κασκίρι, αυτό το βγάζει έξω στον Μουρ για τρεις, δεν θα απαντήσει. Rebound από τον Μίλικεν, προσπαθούν να βγάλουν τον ενθουσιασμό οι παίκτες του ΑΠΟΠ. Χωρίς επιτυχία έχουν επιστρέψει οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ. Waters. Ο Άμπραμς θέλει να μπει μέσα, θα του κλέψει την μπάλα ο Μουρ, διαμαρτύρεται για φάουλ ο Άμπραμς. Φλέμινγκ σε εφηδιασμό, καλάθι και φάουλ από τον Φλέμινγκ. Βλέπετε εδώ, φτάνει τους 9 πόντους αυτό το καλάθι και με τη συμπληρωματική βολή θα μπορέσει να έχει και αυτός διψήφιο αριθμό πόντων. 46-64 το σκορ, 31 δευτερόλεπτα και 69 δέκατα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Αποέλ, ο οποίος δεν φαίνεται διατεθειμένος να χάσει την διαφορά, ενώ μπήκε νωρίτερα ο Ιερονιμίδης μετά την άστοχη βολή του Φλέμινγκ. Έτσι η κατοχή περνάει στους παίκτες του ΑΠΟΠ, οι οποίοι είχαν μαζέψει έτσι κι αλλιώς το rebound, όμως οι κανονισμοί είναι κανονισμοί. 30 δευτερόλεπτα λοιπόν για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με τον Άμπραμς. Κλείνει πολύ ωραία ο Κασκίρης τον Waters, έτσι εμπόδισε την πάσα προς τον Αμερικανό. Ο Μαρτίνο θα πάει μέχρι το καλάθι να στοχίσει. Follow άστοχο, δεύτερη, τρίτη προσπάθεια από τον Waters και αυτή άστοχη. 3 δευτερόλεπτα, 2 Μουρ πετάει με τη λήξη του χρόνου σουτάρει, αλλά άστοχα ο Γκάρι. Αυτό θα είναι το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου. 46-64 με τον Αποέλ, παρά το μικρό κενό που έκανε στην απόδοσή του στο δεύτερο μισό του τρίτου δεκαλέπτου, κρατάει τη διαφορά σε μεγάλα επίπεδα και οδεύει προς την τρίτη του φετινή νίκη. Πάμε σε break και να επιστρέψουμε για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. We'll be right back.
ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα. Έχουμε επιστρέψει στην κλειστή αίθουσα Αφροδίτη για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΑΠΟΠ και τον ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος προηγείται με 64-46 εδώ στο κλειστό γυμναστήριο στην Πάφο. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος συνεχίζει και σουτάρει με υψηλό ποσοστό ευστοχίας στα δίποτα, είναι στο 74%, ήταν 80 θυμίζω στο ημίχρονο. Έχει 20-27 σουτ στα δύο πόντων. Αντίθετα, ο ΑΠΟΠ είναι μόλις στο 40% με 13-32. Ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει κερδίσει και τη μάχη των rebound με 38 έναντι 26. Γενικά, σε όλα τα στατιστικά, ο ΑΠΟΕΛ υπερισχύει του αντιπάλου του και είναι λογικό, βλέποντας και την διαφορά που υπάρχει στον πίνακα. Για να δούμε εάν θα μπορέσει ο ΑΠΟΠ να ροκανίσει αυτή τη διαφορά, να διεκδικήσει κάτι από αυτό το παιχνίδι ή αν ο ΑΠΟΕΛ θα παραμείνει σε αυτά τα υψηλά στάνταρ απόδοσης που έχει δείξει στο σημερινό παιχνίδι. Ο Waters πάντως αστόχησε στην πρώτη επίθεση για την ομάδα της Πάφου και ο Μουρ αργά-αργά, ο ΑΠΟΕΛ, που όπως είναι λογικό, το είπαμε και νωρίτερα, θα ροκανίσει χρόνο, θα θέλει να παίξει ένα πιο αργό μπάσκετ, να μην ανοίξει το παιχνίδι για να δώσει την ευκαιρία στον ΑΠΟΕΛ σε ένα παιχνίδι που του ταιριάζει, το ανοιχτό παιχνίδι, να ροκανίσει διαφορά. Εδώ πάντως ο ΑΠΟΕΛ έπαιξε καλή άμυνα, υποχρέωσε τον ΑΠΟΕΛ να κάνει 24 δευτερόλεπτα χωρίς να μπορέσει να σουτάρει και επαναφορά με τον Μίλικεν να δίνει στον Waters, ο οποίος βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει το κατέβασμα της μπάλας, καθώς οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ κλείναν τους guard του ΑΠΟΠ για να δυσκολέψουν την επαναφορά. Waters δεν μπόρεσε η μπάλα στον Αρτίνο, έκλεψε ο Φλέμινγκ. Το πρώτο λεπτό που πέρασε ολοκληρώθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο. Χωρίς πόντο ακόμα δύο ομάδες. Μουρ για τρεις, για δύο τελικά. Για δύο το καλάθι, πατούσε την τελική γραμμή. 46-66. Γραμμή του τριπόντου, δύο οθόνο. Και ξανά το σούτ του Μουρ, ο οποίος θέλει διαφορά στους 20. Άμπραμς προσπαθεί να κλέψει ο Μουρ, πέφτει πάνω στον κασκύριο ο Άνταμς. Ξεμαρκαρίσει και ο Αρτίνο. Καλάθι, 48-66 εδώ ο Αρτίνο, ο οποίος επαναλαμβάνω δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα στο σημερινό παιχνίδι για τον ΑΠΟΠ. Φλέμινγκ στον Μουρ. Γκάρι προσποιείται, θα μπει προς τα μέσα, ο Αρτίνο μπροστά του, περνάει ωραία στον κασκύριο, όμως η μπάλα του γλιστράει και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γκάρι που βρέθηκε και στο έδαφος από την προσπάθειά του αυτή. Άμπραμς κατεβάζει. Εδώ βλέπουμε, είδαμε την προηγούμενη προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ. Μίλικεν, τον Άμπραμς, τον βρίσκει διάδρομο, υπάρχει φάουλ χαμηλά από τον Φλέμινγκ. Πρώτο ομαδικό. Δεν έχουν γίνει πολλά φάουλ στην αναμέτρηση, είναι αλήθεια. Προσεκτικές οι δύο ομάδες. Οι μόνοι παίκτες που έχουν ένα πρόβλημα με φάουλ για τον ΑΠΟΠ είναι ο Στυλιανού που έχει 3 και για τον ΑΠΟΕΛ είναι ο Πιλαβάς που έχει επίσης 3, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν παίκτες φορτωμένοι με φάουλ. Στυλιανού που είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα αφού σκουπίσει και το παρκέ. Αρτίνο βάζει πλάτη τον Φλέμινγκ. Τον μποστάρι. Κασκύρης πάει για βοήθεια εκεί πολύ σωστά. Άμπραμς. Αρτίνο θέλει να δώσει screen. Τελικά η μπάλα έξω. 4 δευτερόλεπτα για τον ΑΠΟΠ. Σουτάρει ο Μίλικεν. Άστοχα. Η μπάλα θα σκάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
Ο Waters είχε πάρει καλή θέση εκεί για το rebound, όμως δεν την πρόλαβε την μπάλα. Κασκίρης πάει στον πάγκο, ο Fields επιστρέφει ύστερα από αρκετή ώρα στο παρκέ, Κούνας που δέχεται και ο Κασκίρης που δέχεται και συγχαρητήρα από τον αρχηγό του, τον Κούνα, στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Ετοιμάζει και ο Πιλαβάς να περάσει τον αγωνιστικό χώρο στην πρώτη διακοπή. 7 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για το τέλος. Για τρεις ο Γκάρι μέσα. Τρίποντο για τον ΑΠΟΕΛ. 48-69 με τον Γκάρι να φτάνει στους 16 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση από τον γκάρτ του ΑΠΟΕΛ. Εδώ Στυλιανού χάνει την κατοχή της μπάλας στην προσπάθειά του να κάνει το drive από την πάσα που, την assist που δέχτηκε, η οποία τελικά δεν θα καταμετρηθεί ως assist καθώς δεν πήγε το καλάθι. Ο Αρτίνο στον πάγκο για τον ΑΠΟΠ. Δημητρίου στο παρκέ. Ενώ έγινε και η αλλαγή με τον Πιλαβά που προαναφέραμε στη θέση του Ιωνιμίδη. Γκάρι. Πεντοδιάδρομο, η πάσα του δεν περνάει. Κατοχή για τον ΑΠΟΕΛ που έχει 7 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει επίθεση. Εδώ ο Waters, ο οποίος σταμάτησε την προσπάθεια του Γκάρι. Και εδώ ο Γκάρι. Θα πάει ο Πιλαβάς να επαναφέρει από την baseline. Βρίσκεται ο Φλέμινγκ, ο οποίος σουτάρει αμέσως, άστοχα. Δημητρίου το rebound. Ο άθος ο Δημητρίου. Μίλικεν. Περιμένει εκεί ο Άμπραμς κάποια κίνηση από τον Waters, ο οποίος τώρα βγήκε ψηλά. Άμπραμς θα βρει τον Μίλικεν στη γωνία, σουτάρει αυτός για τρεις, μέσα. Ο Μίλικεν θα απαντήσει στο τρίποντο. 51-69. Ο Μίλικεν φτάνει τους 18 πόντους. Αλλά με αρκετά κενά διαστήματα. Ήταν η φάση που δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου στο παιχνίδι. Εδώ παίζει πολύ ωραία passing game από τον ΑΠΟΕΛ. Όμως η τελική προσπάθεια που έκανε ο Γκάρι ήταν άστοχη. Και φάουλ του Φλέμινγκ. Αντιαθλητικό από τον Φλέμινγκ. Το σκέφτηκε στην αρχή ο κύριος Χρήστου. Τελικά το έδωσε. Πάνω στον Άμπραμς. Και ο Κούνελες τα λέει στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ που διαμαρτυρήθηκε από την προηγούμενη απόφαση. Ο Άμπραμς θα ευσοχίσει στην πρώτη βολή. 52-69. Ο Άμπραμς που φτάνει τους 11 και 12 τώρα. 53-69. 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Παναφορά. Και ο ΑΠΟΠ τώρα με τον Άμπραμς. Μίλικεν αμέσως για τρεις. Μέσα! Ο Μίλικεν πήρε μπροστά. 56-69 και αμέσως time out από τον κύριο Κωνσταντινίδη που δεν του άρεσε καθόλου αυτή η εξέλιξη των τελευταίων λεπτών. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στην κλειστή αίθουσα Αφροδίτη εδώ στην Πάφο, από όπου κατόδωσε και ροκάνησε τη διαφορά. 56-69 έχει πέσει στους 13, δεν έχει πει ολοκληρωτικά βέβαια στο παιχνίδι και αυτό ήθελε να σταματήσει ο κύριος Τόνι Κωνσταντινίδη, ο οποίος αμέσως κάλεσε time out και έβαλε ξανά τις φωνές στους παίκτες του, φωνάζοντας χαρακτηριστικά wake up, ξυπνήστε, στους παίκτες του οι οποίοι έχουν επιτρέψει στον ΑΠΟΕΛ να, στον ΑΠΟΠ να πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει στο παιχνίδι στα τελευταία 5,5 λεπτά, 5 και 35 για την ακρίβεια που απομένουν
Να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Ο Απόπ, ο οποίος έχει ένα επιμέρους σκορ 15 σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Επαναφορά από τον Fields στον Μουρ. Και να και τα από τώρα από την κερκίδα των γηπεδούχων. Πιλαβάς περνάει την μπάλα χαμηλά. Ξανά έξω Μουρ. Τον σταματάει ο Δημητρίου, όμως εκεί ο Fields δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πήρε το μαζί του στο επιθετικό rebound. Ο Fields δεν μπόρεσε όμως ανενόχλητος εκεί να βάλει το καλάθι. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των παιχτών του ΑΠΟΕΛ, με τον Ανδρέα τον Πιλαβά να βρίσκεται στην baseline για την επαναφορά. Ο ΑΠΟΕΛ που ψάχνει ένα καλάθι για να δώσει ένα τέλος σε αυτό το σερί που κάνει ο ΑΠΟΠ. Ο πολεμίτης εδώ δεν δέχτηκε ότι έβαλε αυτό την μπάλα στην αναμέτρησή του με τον Γκάρι. Για να δούμε, Πιλαβάς, γρήγορα ο Μουρ για τρεις. Μέσα! Τρίποντο μαχαιριά για την ομάδα του ΑΠΟΠ και λυτρωτικό για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. 56-72. Να δούμε αν έχει απάντηση ο ΑΠΟΠ σε αυτό. Μιλίκε. Παίρνει φάουλ από τον Πιλαβά. Ο Μίλικεν, ο οποίος ο Πιλαβάς έχει πέσει πάνω στον Μίλικεν για να σταματήσει τον πιο επικίνδυνο παίκτη στα τελευταία λεπτά του ΑΠΟΠ. Εδώ βλέπουμε ξανά το τρίποντο του Μουρ, το οποίο δίνει στον ΑΠΟΕΛ ανάσα. Άμπραμς κλείνεται εκεί στη γωνία, θα βγάλει στη γωνία. Πολεμίτη σουτάρει για τρεις, άστοχα. Θα πάρει όμως επιθετικό rebound. Μίλικεν τώρα για τρεις. Ούτε τώρα. Rebound από τον Μουρ, ο οποίος κλείνεται από τον Δημητρίου. Μένει εκεί κοντά του Δημητρίου. Απέναντι ο Πιλαβάς που φώναζε αρκετή ώρα την μπάλα. Θα δώσει ένα ξεμακάριστο, να δώσει μια βοήθεια. Μουρ τώρα. 4-15 για το τέλος. Πιλαβάς γρήγορα, Γκάρι προσποιείται, σουτάρει, όχι, δίνει πάσα στον Φλέμινγκ, ο οποίος κλείνεται. Follow κάρφωμα από τον Φλέμινγκ. Απίστευτη φάση εδώ από τον Fields. Follow κάρφωμα. Κοιτάξτε εδώ ξανά ο Φλέμινγκ προσπαθεί. Κακό το σούτ, όμως ο Fields έρχεται και διορθώνει την άστοχη προσπάθεια του συμπαίκτη του. 56-74. Άμπραμς αστοχή. Φλέμινγκ το rebound. Και αργά-αργά ο ΑΠΟΕΛ, ο οποίος ελέγχει ξανά το παιχνίδι μετά από εκείνο το ξέσπασμα του ΑΠΟΠ. Ο ΑΠΟΕΛ έδειξε χαρακτήρα. Μουρ. Σουτ για τρεις από τον Γκάρι, άστοχο. Μίλικεν. Τρέχει ο Πιλαβάς να τον κλείσει. Ο Πολεμίτης του δίνει ένα σκριν. Δημητρίου για τρεις, άστοχα. Ο Πολεμίτης είναι εκεί και θα πάρει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Πολεμίτης παλεύει, όπως λέγεται το όνομά του. Για να δούμε, Μίλικεν κλείνεται, θέλει με μια φαντεζή πάσα να βρει τον Waters, χωρίς επιτυχία. Ο Μουρ κλείστηκε, κατόρθως όμως πέρασε στον Fields. Αυτό θα πάρει φάουλ από τον Πολεμίτη. Και δύο βολές για τον center του ΑΠΟΕΛ. Ο Fields, ο οποίος έχει 17 πόντους και 6 rebound. Ο Σταύρου θα περάσει στο παρκέ και ο Αρτίνο για τον ΑΠΟΠ. Ο Waters θα περάσει, θα κάτσει στον πάγκο. Και ο Πολεμίτης. Τελικά θα περάσει και ο Στυλιανού, τριπλή αλλαγή. Άρα Στυλιανού, Σταύρου και Αρτίνο είναι οι τρεις παίκτες που μπήκανε. Ο Waters, ο Άμπραμς και ο Πολεμίτης είναι οι τρεις που βγήκανε για τον ΑΠΟΠ. Ο Fields που τα βάλει την πρώτη βολή. 56-75, η διαφορά αγγίζει ξανά τους 20 και θα τους πιάσει αν ευσοχίσει και στη δεύτερη βολή ο Fields. Κάτι που δεν κάνει.
Επαναφορά όμως της μπάλας από το πλάι για τον Αποέλ. Μουρ. Ο Φλέμινγκ προσποιείται πολύ ωραία, γυρίζει, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Ο Δημητρίου μάζεψε το rebound. Σταύρου. Κλείνεται εκεί ο Φλέμινγκ. Ο Φίλτς έχει βγει πάνω του και τον πιέζει. Αρτίνο βρέθηκε ξεμακάριστος. Πολύ ωραία κίνηση για τον Απόπ. Ο Αρτίνο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ο Φίλτς είχε μείνει ψηλά για να μαρκάρει τον Σταύρου. Δεν είχε αντίπαλο εκεί ο σέντερ του Απόπ. 58-75. Γκάρι. Ο Μουρ. Γκάρι ξανά προσποιείται βήματα από τον Γκάρι. Λάθος για τον Αποέλ. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα. Δύσκολα τα πράγματα για τον Απόπ να επιστρέψει μετά από αυτή τη διαφορά που έχει ανοίξει. Αλλά σίγουρα θα θέλει να συμμαζέψει ό,τι μπορεί σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά. Σταύρου. Στυλιανού. Μίλικεν. Δημητρίου για 3, άστοχο. Ο Αρτίνο είναι εκεί, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει μπάλα. Τελικά από τον Φλέμινγκ αυτή θα καταλήξει εκτός. Νέα κατοχή για τον Απόπ, που έχει 6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να ολοκληρώσει η επίθεση. Θα γίνει ακόμα μια αλλαγή από τον κύριο Δημητρίου. Τώρα θα μπουν και κάποιοι παίκτες που δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής, όπως είναι ο Δημήτρης Κουρίδης που πέρασε τώρα από πλευρά Απόπ. Ενώ το ίδιο θα γίνει και από πλευρά Αποέλ με τον Σντράβιτς, τον Πέτρα Σντράβιτς, με αριθμό 0, που πέρασε και αυτός στο παρκέ. Αρτίνο σουτάρ για 3, άστοχα. Rebound από τον Μπιλαβά που γυρίζει στον Φλέμινγκ. Ο Μουρ, όλη την επίθεση δείχνει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Σηκώνεται και ο Καραπατάκης από τον πάγκο του Αποέλ. Πάει στη γραμματεία να περάσει και αυτός αλλαγή. Φίλτς σταματάει στον Αρτίνο. Υπάρχει σφύριγμα για βήματα. Ο Φίλτς έκανε λάθος. Τώρα ο Καραπατάκης. Στη θέση του Μουρ. Και ο Μίλικεν στον πάγκο. Έχει περάσει ο Δημητρίου, ο Χαράλαμπος ο Δημητρίου, ο οποίος είχε πάρει και περίπου 3,5 λεπτά χρόνο συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο. Σταύρου. Κάνει μια ωραία τρίπλα και απέφυγε τον Φίλτς. Αρτίνο. Βρίσκει ωραία, αλλά δεν θα βάλει το καλάθι ο Κουρίδης. Λαβάς. Στη γωνία ο Σντράβης για 3, άστοχος. Υπάρχει φάουλ. Χειροκροτείται λίγο ειρωνικά εκεί από τον Κουρίδη ο Φίλτς. Φίλτς ο οποίος κουτσένει από αυτό το πέσιμο που έκανε. Καραγιάννης θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Φλέμινγκ. Τελευταία δευτερόλεπτα, 50 για την ακρίβεια της αναμέτρησης. Εδώ ο Σταύρου προσπάθησε να βάλει για αυτός το πρώτο καλάδι. Πήρε όμως επιθετικό rebound. Σταύρου έμεινε στο έδαφος. Κουρίδης. Ζητά τον Στυλιανού. Παίζουν οι δυο τους. Για 2 επατούσε τη γραμμή ο Κουρίδης. Άστοχος. Rebound από τον Αρτίνο. Θέλει να τελειώσει τη φάση και θα το κάνει, αλλά άστοχα. Φίλτς μάζει στο rebound. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μείνει και περίπου ένα δευτερόλεπτο για τον Απόπ. Πιλαβάς. Υπάρχει φάουλ από τον Σταύρου. Δεύτερο ομαδικό για τον Απόπ. Λέμε στον πάγκο του Αποέλ. Τον Μπέικερ με δεμένο πόδι. Πιθανόν να έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι φαινόταν αρχικά ο παίκτης του Αποέλ. Το περιμένει ο Σντράβιτς
να τελειώσει ο χρόνος. Τέλος της αναμέτρησης. Ο Αποέλ θα πάρει την πρώτη του φετινή εκτός έδρας νίκη και συνάμα την τρίτη του συνολικά στα τέσσερα παιχνίδια που έχει δώσει. Αντίθετα, ο Απόπ θα κάνει την πρώτη του φετινή εντός έδρας νίκη και συνολικά η δεύτερη, και συνολικά η δεύτερη που κάνει στο φετινό πρωτάθλημα στα τρία παιχνίδια που έχει δώσει, καθώς έχει και ένα ρεπό η ομάδα του Απόπ. Ένας άντρας μπορεί να αντέξει τα πάντα. Γιατί όμως με ένα αποτελεσματικό αποσμητικό πρέπει να υποφέρει. Νέο αποσμητικό Nivea Men Protect and Care. 48 ώρες προστασία χωρίς ερεθισμούς και άου. Άντρες, αυτό είναι το αποσμητικό σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με εσένα.